μια εκπομπή με ελικόπτερα, για τον τρόπο δηλαδή που λειτουργούν τα ελικόπτερα εδώ στη Σαντορίνη και θα το δούμε σε μια από τις επόμενες μέρες, ότι όταν τα καλούμε βοηθούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Τώρα, ναι, είναι σημαντικό να υπάρχουν μέσα διάσωσης, ναι, ερευνών. Τώρα κάποιοι ενοχλούνται βέβαια με τα ελικόπτερα, να το λέμε και αυτό, να λέμε και την άλλη πλευρά. Τώρα, η είδηση της ημέρας βέβαια, πριν πάμε στους καλεσμένους, γιατί δεν θέλουμε να τους κρατήσουμε εδώ μέσα στη ζέστη και μέσα στο στούντιο πολλή ώρα, είναι η πρωτιά της Σαντορίνη στην Ομαρχία, στον νομό Κυκλάδων, σε σχέση με τις γαλάζιες σημαίες. Η Σαντορίνη πήρε μαζί με την ΙΟ, νομίζω, 9 γαλάζιες σημαίες και είναι η πρώτη περιφερειακή ενότητα στις Κυκλάδες που κατέκτησε τόσες γαλάζιες σημαίες. Θα τα πούμε όμως, Τατιάνα, μετά. Επίσης, θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μανώλη τον Ορφανό, αμέσως μετά τη συζήτησή μας εδώ, και θα το ρωτήσουμε για αν υπάρχει κάτι νεότερο σχετικά με την επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Υγείας. Πάμε στους καλεσμένους. Να πάμε. Ναι. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά. Να σας ευχαριστήσω. Καλώς σας βρήκα. Τώρα, δεν ξέρω πώς ο Σύλλογος Στήριξης, κυρία Σιγάλα, κυρία Πετίνη, μπερδεύεται εδώ πέρα με το διευθυντή του πτωχοκομείου, τον Μανώλη τον. Μάλλον, Παναγιώτη μου, έχεις ξεχάσει ότι εγώ μαζί με τον κύριο Λιβαδάρο Μανώλη έχουμε συνεργαστεί 15 χρόνια στο Κέντρο Υγείας. Εντάξει, αυτό ήταν για το νοσοκομείο, για την υγεία, δεν ήταν υγεία. Ναι, αλλά εμείς σαν Σύλλογο Στήριξης προσπαθούμε και βοηθάμε όσο μπορούμε, μέχρι εκεί που φτάνουν οι δυνάμεις μας, οποιοδήποτε φορέα που έχει σχέση με την υγεία. Και αυτή τη στιγμή είναι η υγεία των συνανθρώπων μας που βρίσκονται στο πτωχοκομείο να γίνουν σωστές εγκαταστάσεις όπως αυτές που φτιάχνει ο κύριος Λιβαδάρος που έχετε πάει, πήγε και η κυρία Πρασίνου. Τον έχει πιάσει τρέλα να το αλλάξει. Και το έχει αλλάξει. Μιλάμε, το έχει αλλάξει όχι 50 ή 60%, 100% το έχει αλλάξει. Εκεί λοιπόν εμείς ερχόμαστε σαν Σύλλογο Στήριξης να βοηθήσουμε το έργο του Προέδρου του Πτωχοκομείου για να μπορέσει να... Ορίστε. Του Διευθυντού του Πτωχοκομείου. Εντάξει τώρα, τι Πρόεδρος, τι Διευθυντής. Ναι. Έχει και μια διαφορά. Για να μπορέσει με τα χρήματα αυτά της λαχιοφόρου που αναλάβαμε εμείς να φέρει εις πέρας ορισμένα πράγματα τα οποία έχει ξεκινήσει. Και πιστέψτε με, είναι... Τι να σας πω. Τα έχετε δει. Τι να σας πω. Ό,τι και να σας πω. Ναι, εγώ, αυτά που έχει κάνει έχω και να πάω από τότε που ξεκίνησε. Από πρόκειται. Κακός, Παναγιώτη μου. Θα πάω τώρα που θα τελειώσει. Α, εγώ... Από τότε που ξεκίνησε, εγώ πήγα πριν 4 χρόνια. Πόσα χρόνια είναι. Πριν 3 χρόνια είχα πάει. Και είχα βιντεοσκοπήσει τις εργασίες που είχαν ξεκινήσει τότε. Που χάλαγαν τότε. Τείχους είχα δισπασμένους, με είχε πιάσει τρέλα και σκότηκα και έφυγα. Τώρα που θα πάω, πιστεύω ότι θα έχουν. Έτσι δεν είναι, έχουν τελειώσει όλα. Δεν έχουν τελειώσει όλα, ακόμα φτιάχνει. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να πας, Παναγιώτη μου, να δεις τις αλλαγές αφού έχεις 3 χρόνια να πας. Να πάω όμως εθελοντικά, όχι να πάω. Εθελοντικά, αλλά να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να βοηθήσουμε όλοι στη λαχιοφόρο αγορά που κληρώνουμε ένα αυτοκίνητο. Για να το δείξουμε αυτό. Ίσως μπορούμε να έρθουμε να δείξουμε το αυτό από κοντά, να το δείξουμε λίγο. Γιατί σφυρίζουμε λίγο, δεν ξέρω γιατί σήμερα σφυρίζουμε λίγο. Είναι επειδή ήρθε ο Μανώλης ο Λιβαδάρος. Λοιπόν, για να το δείξουμε από κοντά αυτό, είναι οι λαχνοί που έχουν κυκλοφορήσει και που... Και που κανονικά κληρώνουν με 10 σήμερα. Ευρώ, ωραία. Αλλά πότε τελικά θα κληρωθούν. Θα κληρωθούν 30 Αυγούστου, γιατί δεν μπορέσαμε, λόγω των συνθηκών που υπήρχαν με COVID κλπ. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Ρίζο. Το δείχνουμε τώρα και άλλο, ναι, παγωμένο, για να δούνε όσοι μας παρακολουθούν ότι η τιμή του είναι 10 ευρώ. 10 ευρώ και θα κληρωθεί στις 30 Αυγούστου 2022. 30 Αυγούστου 2022. Ωραία. Και να πούμε ότι κληρώνεται, κερδίζει ο λαχνός που έχει τα 4 τελευταία νούμερα του Λαϊκού Λαχείου. Δηλαδή θα γίνει κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου στις 10, πόσο είπε, στις 30 Αυγούστου και όποιος έχει τα 4 τελευταία νούμερα θα κερδίσει και το αυτοκίνητο. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Εντάξει. Δεν έχουν μέχρι τώρα πουληθεί. Υπάρχουν λαχνοί, έτσι. Ναι, έχουν πουληθεί. Και μπορούν οι συμπατριώτες μας και εμείς συμπατριώτες να προμηθευτούν και από το πτωχοκομείο
και από τα μέλη του συλλόγου και από το γραφείο και αν θέλετε να σας αφήσουμε και εσάς ένα-δύο μπλοκ, όποιος θέλει να έρχεται από εδώ να παίρνει ό,τι θέλετε. Ωραία. Να πάμε στο... αφήνουμε τον πρόεδρο τελευταίο, να πάμε στην άλλη κυρία της παρέας, την κυρία... Λαμπρίνη Σιγάλα, την αντιπρόεδρο του Δελτα Σίγμα Σύλλογου. Πολύ σωστά τη λες, Λαμπρίνη Σιγάλα. Συνεχίζει. Και να μας πει και εκείνη δύο λόγια για αυτή την υπόθεση, γιατί θα μιλήσουμε μετά και για άλλα θέματα που αφορούν το Σύλλογο Στήριξης, γιατί πάτε και σε εκλογές, ετοιμάζετε και κάποια πράγματα να κάνετε. Μετά αφού μιλήσουμε με τον πρόεδρο, για να μας πει και εκείνη. Ωραία πράγματα. Ναι. Καταρχήν ήθελα να θυμίσω πριν αναφερθώ στο έργο του Μανώλη, του φίλου μας του Μανώλη, ότι από το 2004 κάποτε μέχρι και σχεδόν το 7, είχαμε προετοιμάσει τότε ως πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης, αν θυμάστε τη ΔΕΑΤ, που είχε την κοινωνική μέρημνα και έτσι ιδρύθηκε ο Οργανισμός Κοινωνικής Μέρημνας. Είχα παραδώσει μελέτη μια προγραμματική σύμβαση όλων των τοπικών φορέων σε άριστη συνεργασία με τον Σεβασμιότατο που αποχώρησε για να προκύψει μια συνεργασία Δήμου, Γυροκομείου και γενικά φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας. Λειτουργήσαμε τότε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για όσο διάστημα είχαμε περιθώριο και ετοιμάζαμε όλες αυτές τις προδιαγραφές που τότε η νομαρχία μας έδινε και οι υπηρεσίες για να αναβαθμίσουμε αυτά τα κτίρια που υπήρχαν. Μπορώ να πω τώρα ότι συγκρίνοντας το τότε με το τώρα, μετά από τόσα πολλά χρόνια, γιατί δεν προχώρησε τότε, υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα, πολύ δύσκολα. Γι' αυτό και έμεινα κατάπληκτη όταν επισκεφθήκαμε για πρώτη φορά τον κύριο Λιβαδάρο στο γυροκομείο να μας ενημερώσει για την πορεία του καινούριου έργου. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς γίνεται σε τόσο σύντομο και χρονικό πολύ βεβαρημένο χρονικό διάστημα που είχε πάνω του να μπορέσει να ξεδιαλύνει τόσες πολλές εκκρεμότητες για να φτάνουμε σήμερα να μιλάμε για την αδειοδότηση μιας δομής φιλοξενίας ατόμων τρίτης ηλικίας. Αυτό με κάνει πολλαπλά χαρούμενη και είμαι σίγουρη ότι θα ολοκληρωθεί και θα βοηθήσουν και οι συμπολίτες μας, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά. Ήδη έχουν γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό σοβαρά έργα. Και τώρα φτάνει το έργο που θα μας εξηγήσει ο ίδιος, τι σημαίνει αδειοδότηση επίσημα από το κράτος ως δομή τρίτης ηλικίας. Ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη Σαντορίνη, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές πολλά, αλλά μία φράση τα ολοκληρώνει όλα, ότι η φροντίδα και η πρόνοια προς τα άτομα τρίτης ηλικίας είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισμού μιας κοινωνίας και ενός τόπου. Ωραία. Πάμε στο διευθυντή τώρα του τοχοκομείου, τον Μανώλη τον Λιβαδάρο. Εγώ θέλω να ξαναπώ ότι είχα πάει πριν από 3-3,5 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έχω και το βίντεο που είχα κάνει από εκεί. Είχαμε κάνει και μια ζωντανή σύνδεση εκεί με μια λειτουργία που είχε γίνει, νομίζω, το πρωί. Ναι, ναι. Μέσα από το κανάλι. Και από τότε δεν έχω ξαναπάει, για να είμαι ειλικρινής. Έχω δει φωτογραφίες, έχω δει και την εκπομπή που έκανε η Μαρία η Πρασίνου και εντυπωσιάστηκα. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με τον Μανώλη, να μας πει πώς ξεκινήσαμε και πού έχουμε φτάσει μέχρι τώρα στο τοχοκομείο. Ναι. Λοιπόν, και εγώ από τη μεριά μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, και την κυρία Τατιάνα και και εσένα προσωπικά, που μας καλέσατε εδώ για να πούμε για ένα φλέγον ζήτημα αυτή τη στιγμή, που είναι η λαχιοφόρος αγορά, που τα έσοδα όλα αυτά θα πάνε στο πτωχοκομείο για την αποπληρωμή του έργου που έχουμε κάνει. Είχα ξεκινήσει από μόνος μου να κάνω αυτό και όπως είπε και η φίλη μου η Λαμπρίνη, είχα βρει πάρα πολλές δυσκολίες με γραφειοκρατικές και τα λοιπά και βρήκα τον τρόπο μετά από συζήτηση που είχαμε με την κυρία Πετίνη και και ενώ μπορούσαν να το κάνουν αυτό, δηλαδή τη λαχιοφόρο, σαν σύλλογο στήριξη, να την προχωρήσουμε έτσι κτλ. Πραγματικά έχει δώσει καρπό, έχουν ξεκινήσει και μαζεύουν κάποια λεπτά. Εμείς από τη μεριά μας, από το μέρισμα που έχουμε πάρει και θα πάρουμε και άλλα από το
Τέτοιο έχουμε δώσει αρκετά μπλοκ με διάφορα τεχνάσματα, εμπορικά τεχνάσματα που κάνω. Εν τ' αυτή περιπτώσει είμαι σίγουρος ότι 30 Αυγούστου που θα είναι και η μέρα η καταλυτική για τη λαχιοφόρο αγορά, το πτωχοκομείο δεν θα χρωστάει ούτε ένα πενταράκι στο έργο που έχει ολοκληρώσει μέχρι τώρα. Το έργο που έχει κάνει μέχρι τώρα είναι 840.000, περίπου 840.000. Και δεν χρωστάει κάτι λίγα. Αυτό που πραγματικά δηλαδή σε αυτό το ποσό πρέπει να ευχαριστήσω κάποιους φορείς, όπως είναι η οικογένεια του Χαράλαμπου του Ρούσου, όπως είναι το Ίδρυμα Νιάρχος, όπως είναι ένα ίδρυμα που κυκλοφορούσε στην Νότιες Κυκλάδες του αημνήστου Πατέρ, όπως είναι το Ίδρυμα, το οποίο και αυτό ήταν ένα σημαντικό ποσό που μας επιχορηγήσανε τα τελευταία 3 χρόνια, καθώς επίσης και την εταιρεία του κυρίου Μεταξά, που έχει το ξενοδοχείο στο Καμάρι και τα λοιπά, η οποία εταιρεία έβαλε όλο το νοσοκομιακό εξοπλισμό. Εν διάστημη περιπτώσει, για μένα, αυτοί που αξίζουν μεγάλα συγχαρητήρια είναι ο απλός πολίτης. Έτσι, και το έχω πει και άλλες φορές, πιο μεγάλη αξία για μένα προσωπικά ήταν το 1 ευρώ που θα έδινε ένας απλός, ο οποίος πραγματικά το έχει ανάγκη, παρά ένας επιχειρηματίας που και να δώσει, ξέρω εγώ, και 100 και 150 χιλιάδες δεν είναι... Ναι, εννοείται ότι ευαισθητοποίησε η συνέντευξη των πολιτών. Το συνέστημα που έπαιρνα εγώ. Εντάξει. Εγώ. Δεν θα ξεχάσω, ήταν την πρώτη χρονιά που πήγα, ήταν κάποια συναισθήματα που πραγματικά μου δώσανε τη δύναμη να προχωρήσω. Πόσα χρόνια είστε? 3 χρόνια. Τι έχει γίνει ακριβώς? Εντάξει, κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να το καταγράψουμε. Ασφαλώς είναι υποχρέωσή μας. Τα έχουμε καταγράψει, Τι έχει γίνει ακριβώς, δηλαδή, όχι με λεπτομέρειες, γενικά να μου, τι έχει γίνει στο κτίριο? Ακούστε, όλο το παλιό το κτίριο που μένουν οι φιλοξενούμενοι, ναι. Έχω σταματήσει να του λέω καταρχήν τρόφιμος. Πόσα άτομα είναι? Έχουμε 16 κλίνες. Από τις 16 έχουμε κάνει 15, γιατί το ένα χώρο, τη μία κλίνη, την έχουμε κάνει ιατρείο. Και φιλοξενούμε τώρα 15 άτομα. Όσοι έχουν επισκεφτεί, το έχουν δει ότι είναι... πολλοί μου λένε, το έχεις κάνει πεντάστερο Αστέρι. Δεν μπορώ να πω αν είναι πεντάστερο ή τρίστερο ή πέταστερο, αλλά είναι σε μεγάλη, μεγάλη, πολύ καλή κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. Ναι, έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρές δουλειές. Έχουμε φτιάξει όλους τους γύρω τείχους για να βαστίξουμε τα ακίνητα κτλ. Έχει γίνει θερμοπρόσωψη σε όλο το κτίριο, ηχομόνωση σε όλο το κτίριο, ταράτσες, φάτσες, και όλα αυτά. Υπάρχει πρόβλεψη για να γίνουν περισσότερα τα 16 κρεβάτια? Να συνεχίσω και να σας πω. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν ανάγκες, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι, έχουμε ξεκινήσει τώρα, φτιάξαμε ένα μεγάλο πολυχώρο. Θα το είδατε και στο βίντεο που είχαμε πάρει πριν λίγη. Ναι, ναι. Το οποίο θα είναι τραπεζαρία και ένας χώρος που θα μένουν ηλικιωμένοι εκεί για να έχουν την ψυχαγωγία τους. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει ψυχαγωγία? Βεβαίως. Ναι, τους έχω σύστημα και βλέπουν ό,τι ταινία θέλουν. Έχουμε αυτό, όπως το λένε εσείς που είστε στην ηλεκτρονική, ναι, το ταβάνι που βάζουν με τα πανιά εκεί. Μόνιτορ. Τους έχετε και μόνοι του. Ναι, ναι. Όλα τα δωμάτια έχουν δικιά τους τηλεόραση.
δικιά τους, αποκλειστική και μπορούν να δουν όποιο κανάλι θέλουν. Αφορά και άντρες και γυναίκες, έτσι, και άντρες και γυναίκες. Οι οποίοι φαντάζομαι, εντάξει, έχουν και μία συντροφιά πλέον, έχουν εθνικές σχέσεις, έχουν αποβάλει το αίσθημα της απομόνωσης ή της μοναξιάς. Λίγο μας τα χάλασε εκεί το COVID και τα λοιπά. Είχαν ξεκινήσει ωραία παρέα, έτσι όπως την ονομάζουν εκεί, του Αγίου Χαραλάμπου, κάποιες κυρίες οι οποίες ερχόντουσαν, τραγουδάγανε, ζωγραφίζαν με τους φιλοξενούμενους. Οπότε εμείς έχουμε βρει λύση που θα πάμε. Εντάξει, άμα έχουμε τηλεόραση, άμα είναι πεντάστερο, άμα έχει χώρο να... Εντάξει, τι μας λείπει. Εχθές είχα... Δεν γελάζει, Λίτσα μου. Όχι. Εχθές είχα ένα τηλεφώνημα από ένα μέλος του Συμβουλίου που μου είπε για έναν τρόφιμο ο οποίος ήταν ο πρώτος μου καπετάνιος. Το 1974, όταν πρωτοπήγα στα Βαπούρια, ήταν ο πρώτος μου καπετάνιος. Και έρχεται εκεί για στο τόπο. Θέλει να έρθει, εντάξει, τώρα έχει μεγαλώσει ο άνθρωπος. Εν δεύτερη περιπτώσει, εγώ θέλω να πω ότι... Πάντως η εικόνα που περιγράφεις, γιατί εγώ σου λέω δεν έχω έρθει να το δω, είναι εντελώς διαφορετική. Λίτσα, εσύ έχεις πάει Λίτσα μετά, το, και εσύ κυρία Σιγά. Ναι, είναι εντελώς διαφορετική από αυτό που έχω στο μυαλό μου και που έβλεπα τότε εγώ κάτω. Όχι ότι λοιπόν, πάλευαν και οι άνθρωποι τότε να διορθώσουν κάποιες καταστάσεις. Έκαναν την προσπάθειά τους. Αλλά αυτή η εικόνα που μας μεταφέρεται και αυτά που είδα και στο βίντεο της Μαρίας είναι εντελώς άλλα. Ναι. Από αυτά που ξέρω. Τώρα πριν τρεις μέρες τελείωσε η κουζίνα από το τεχνικό τμήμα. Δηλαδή βάλαμε και τα πλακάκια και είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τον εξοπλισμό της κουζίνας. Ήδη έχει γίνει η πρώτη παραγγελία από το ίδρυμα του Μαρτίνου με ένα μικρό ποσό και τώρα είμαι σε μια συζήτηση και συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάχος και κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι βλέπω και με τις θέσεις θα μας χρηματοδοτήσουν για όλο τον εξοπλισμό της κουζίνας. Πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία? Αυτή η όλη η ιστορία θα τελειώσει λιγότερο από ένα μήνα. Σε όλα. Όλα. Τα κουφώματα έχουν μπει, οι πόρτες, η εξόδου. Οπότε θα κάνει εγγένεια δηλαδή. Κάνει εγγένεια. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Εκτός τώρα που θα τελειώσουμε σε ένα μήνα αυτό, έχουμε κι άλλα. Τι άλλο? Έχουμε βάλει σκοπό να τελειώσουμε και άλλη μία φάση στα παλιά κτίρια εκεί που ήταν η κουζίνα και τα λοιπά, που θα πρέπει να κάνουμε κάποιες επισκευές εκεί και κάποιες αναμορφώσεις, διαμορφώσεις μάλλον, ώστε να μπορούμε να πάρουμε άδεια μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων. Έχουμε ξεκινήσει το τεχνικό μέρος με τα σχέδια και τα λοιπά, με τις κατόψεις. Περιμένουμε να μεταφέρουμε την τραπεζαρία και την κουζίνα στον άλλο χώρο, ώστε να μπορούμε να γίνουν οι εργασίες εκεί. Και το επόμενο που είναι ο σκοπός της ζωής μου, είναι να κάνουμε άλλες 5 κλίνες Για παραπληγικούς. Α, για παραπληγικούς. Αυτοί που έχουν ταλαιπωρηθεί. Υπάρχει ανάγκη για, υπάρχουν αιτήματα για... Εγώ αυτή τη στιγμή ξέρω από το δικό μου χώρο τρία άτομα οι οποίοι είναι στην Αθήνα αναγκαστικά για να είναι σε μονάδες τέτοιες. Αποκατάσταση. Έχουμε κάνει το φυσικοθεραπευτήριο το οποίο έχει όλα τα απαιτούμενα, τις απαιτούμενες προδιαγραφές που χρειάζεται. Έχει όργανα γυμναστικής, μερικά από αυτά τα έχουμε ήδη προμηθευτεί. Θα υπάρχει ειδική σάουνα. Διατροφολόγος, αν κάνεις το ναι, όταν πάρουμε την άδεια θα έχουμε το δικαίωμα να προσλάβουμε ή να κάνουμε συμβάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το δικαίωμα. Και πρέπει να ευχαριστήσω και πολλούς εθελοντές οι οποίοι πραγματικά έρχονται και καλοποιούν τους φιλοξενούμενους. Στο τελευταίο βίντεο που είχατε έρθει και είχατε πάρει και συγκεκριμένα ο κυρία Πράσινη με το ρίζο, είδαμε και γιαγιούλες που ήταν βαμμένα τα νυχάκια τους. Τι λες. Τους κάνουμε και με μανικιούρ και πεντικιούρ. Δεν έχει ηλικία ο καλοποιισμός της γυναίκας. Δεν έχει ηλικία. Τις κουρεύουμε, τις
περιποιούμαστε στις γιαγιάδες, στους παππούδες το ίδιο. Έχει αλλάξει, το πρώτο που έχει αλλάξει μέσα εκεί είναι η οσμή. Η μελωδιά που συναντούσε όταν έμπαινες. Ναι, η οσμή. Όταν έμπαινες παλαιότερα, σου μίζε μια έντονη οσμή. Αυτό η έχει... ψυχολογία όλων των γερόντων που είναι όλοι χαμογελαστοί, Παναγιώτη. Ναι. Όλοι όμως. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λιβαδάρε. Αντιμετωπίζει το φτωχοκομείο Θήρας κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα που χρήζει άμεσης επίλυσης, ας πούμε. Ο έφυγε, πληρώνει. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Ποιο είναι, ποιο είναι. Αυτό το πρόβλημα και σας το έστειλα σε τελευταία τέτοια, μαζί με το έμφυα, είναι ότι οι κρατικές υπηρεσίες δεν ξέρουν το φτωχοκομείο. Δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ. Μόνο μας στέλνουν χαρτιά για υποχρεώσεις. Κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Οπότε σου είπα να μας βοηθήσουν σε κάποια υποχρέωση που μας. Αναφέρεις στο κράτος γενικά, ναι, ναι. Στις κρατικές υπηρεσίες. Ναι, ναι, όλες τις κρατικές υπηρεσίες. Ποτέ δεν το κάνουν. Γιατί δεν το αναγνωρίζουν το φτωχοκομείο μας και ας πούμε πληρώνει έμφυα, πληρώνει τόσους φόρους. Αυτό δεν θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει. Θα αλλάξει. Θα αλλάξει. Ήδη έχουμε μπει στο πρώτο. Γιατί από ό,τι ξέρω, επειδή με αυτή η αυτά τα ιδρύματα. Τώρα θα απαιτήσουμε, όχι θα αλλάξει. Το θεωρούν ιδιωτικό μανόλι το φτωχοκομείο. Όχι. Γιατί είναι Μητροπόλεως. Τώρα δεν, θα το πω έτσι λίγο πιο γλυκά. Ναι. Δεν είχε γίνει ποτέ. Δεν είχαμε πάρει αριθμό Μητρώου. Εθνικό αριθμό Μητρώου. Το πήραμε πριν 1,5 μήνα. Οπότε μας αντιμετώπισαν σαν ένα ιδιωτικό. Σαν φόρο. Τίποτα. Ναι. Σαν τίποτα. Δεν είχαμε κάνει αποδοχή ότι αυτό θα λειτουργήσει έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά όλα τα τακτοποιήσαμε και πρέπει να πω σε κάποιους κύριους και κυρίες οι οποίοι λένε πολλά ότι το φτωχοκομείο έχει πολλά ακίνητα. Πραγματικά έχει πάρα πολλά ακίνητα. Έχει, Έχει. Έχει. Μέχρι πρότιμος παίρναμε 15.000 το χρόνο σε έσοδα. Από έσοδα, ναι. Έχουμε καταφέρει να το φτάσουμε στις 110.000-120.000 με τα ίδια κίνητα. Και τώρα θα γίνει αναπροσωμογή των τιμών. Ήδη έχουμε ξεκινήσει. Από 15 το πήγατε 120. 120. Είμαστε τώρα. Έχουμε χαθεί πάρα πολλά χρήματα από ό,τι καταλαβαίνω. Ας μην το συζητάμε. Να, δεν το συζητάμε, ναι, εντάξει, αλλά είναι μεγάλη διαφορά. Σήμερα έκανα έτσι, σαν επιχειρηματίας που είμαι και τα λοιπά, περίπου τι έσοδα έχουμε μηνιαίως το φτωχοκομείο και τι έξοδα. Τα έσοδα μας από τα νίκια είναι, γιατί η Αθήνα είναι 6.500 το μήνα, για τη Σαντορίνη είναι 2.200. Αν τα προσθέσουμε αυτά τα δύο είναι 8.700, δια 12 πάνε, αλλά είναι και κάποια άλλα τα οποία τα παίρνουν σαν παροχή. Ναι. Δεν βγαίνουν τα λεφτά, έτσι δεν είναι, για να λειτουργήσει. Όχι, γι' αυτό το ποσό που λέω ότι εισπράττουμε τα 120, αυτό μπορεί να βγαίνει, ξέρω εγώ, 100-105, αλλά παίρνουμε και κάποια σαν παροχή εκεί που μπορούμε. Θα το πω ευθέως και να με ακούσει όποιος θέλει. Ναι. Για να γλιτώνουμε το ΦΠΑ. Ναι. Του ενοικίου. Έτσι, το κάνουμε σαν παροχή. Δηλαδή παίρνουμε τα λεφτά και τα κάνουμε σαν παροχή. Το έμφυα. Ακούει η λογίστρια. Ναι, δεν πάει να ακούει όποιος θέλει. Λοιπόν, το έμφυα τώρα μας ήρθε να πληρώνουμε 2.050 ευρώ το μήνα. Το έμφυα. Ο φόρος εισοδήματος 1.000. Το μήνα. Τα κοινόχρηστα για τα ακίνητα που έχουμε είναι περίπου για τον ιδιοκτήτη, αυτά που αναλογούν στον ιδιοκτήτη, για όλα τα δύο είναι γύρω στα 500 ευρώ. Και κάθε χρόνο θέλουμε και εκεί περίπου, να μην πω μεγαλύτερο, γιατί τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαμε πολύ μεγαλύτερα έξοδα, θα θέλουμε γύρω στα 1.500 ευρώ σε μικροεπισκευές, ξέρετε, των ακινήτων που τα προχρεώνεται. Αυτό μας βγαίνει ένα σύνολο είναι 5.000 ευρώ το μήνα. Οπότε από αυτά που εισπράττουμε με αυτά που δίνουμε, καθαρό κέρδος στο φτωχοκομείο έχει 3.000.
Ναι, δεν έχει μισθούς όμως, δεν έχει... Να σας πω τώρα, να τελειώσω και μην σας πω. Έχουμε τώρα τα πάγια των μισθών και τα λοιπά. Έχουμε, οι μισθοί είναι γύρω στις 4.500 το μήνα. Το ΕΦΚΑ είναι 2.500, το ΕΦΚΑ τους δηλαδή. Η ΔΕΗ και ο ΤΕ είναι γύρω στις 3.000. Ας πω αυτή η ΔΕΗ τώρα. Τώρα όλοι, η ΔΕΗ είναι πάνω. Και 600 ευρώ περίπου το μήνα, τώρα να είναι 580-600, είναι το ΦΟΜΟΥΗ. Οπότε εκεί έχουμε 10.600. Με τα, από τα 3.000 που μας μένουν καθαρά, πρέπει εμείς να δίνουμε το μήνα 10.600. Και πώς θα καλύπτουμε αυτά? Από δωρεές. Από δωρεές. Από δωρεές. Και πρέπει να πω σε αυτό το κομμάτι ότι κάποτε, όχι πριν 3 χρόνια που ανέλαβα εγώ, το γυροκομείο για μόνο για φαγητό και υλικά πρώτης ανάγκης και τα λοιπά, ήθελε γύρω στα 30.000 με 40.000 το χρόνο υλικά. Δηλαδή να φάνε, να καθαριστούν, να πάρουν μπεμπιλίδα και τα λοιπά. Εγώ έχω καταφέρει, εφέτος και πέρσι δώσαμε μόνο 1.500 ευρώ. Και σας έχω αναρτήσει πάρα πολλές φορές. Τις δωρεές, ναι, τις βλέπουμε. Ναι, που το βγάζω κάθε δεύτερο μήνα. Σας βοηθάνε, είναι αυτοί οι οποίοι καθημερινά μας βοηθάνε. Καθημερινά, όταν λέω καθημερινά, καθημερινά. Στο Δήμο δεν πληρώνεται τίποτα, έτσι δεν είναι? Πώς είναι, κοινοτικά δεν πληρώνεται. Για να πιάσουμε τώρα τον κύριο Ορφανό, τώρα που θα τον πάρουμε τηλέφωνο, να του πούμε, πληρώνεται νερό? Όχι, νερό. Όχι, νερό. Εντάξει, οπότε δεν είναι... Οπότε δεν θα πιάσει. Άλλο πρέπει να πιάσει. Ο Ορφανός ήρθε από μόνος του όταν πρωτοπήγα εγώ στο... Θα βγω δεύτερη φορά τώρα. Τέλος πάντων, ήρθε από μόνος του όταν κάναμε το... Τα πρώτα έργα ήταν να φτιάξουμε το αποχαιρετιστικό. Ναι. Εκεί μας βοήθησε πάρα πολύ. Ο Ορφανός ήταν τότε πρόεδρος της ΔΕΗ. Μας βοήθησε πάρα πολύ, όταν λέω πολύ, μας βοήθησε πάρα πολύ. Εν διάθεση περιπτώσει, πρέπει να καταλάβουμε, γιατί έτσι και κάτσε και μιλήσω για όλα αυτά. Όχι, όχι, δεν είναι πάρα πολύ. Απλά, ναι, εγώ μάθαμε ένα... κάποια πράγματα σε σχέση και με τη λαϊκοφόρο αγορά, για να καταλάβει αυτό πόσο, ήθελα... πόσο απαραίτητο είναι. Αυτό ακριβώς ήθελα να βοηθήσει οικονομικά για να μπορέσει το ίδιο αυτό να αυτό ήθελα να σας πω αυτή τη στιγμή. Αυτό που είναι το πρώτο προτέρημα τώρα σε όλους τους πολίτες μας και τους ευχαριστώ για αυτά που μου προσφέρει και σε αυτά που πρέπει ακόμα να προσέξουμε, είναι η λαχιοφόρος αγορά. Α, με αυτή τη λαχιοφόρο τι θα κάνω? Θα ξαναμπούμε πάλι το να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε για να τελειώσουμε αυτό που σκεπτόμαστε με μηδέν χρέος, γιατί εγώ είχα 42.000 χρέος. Όταν μπήκα μέσα στο Ίδρυμα είχα 42.000 χρέος. Να μπούμε με μηδέν χρέος για να μπορούμε να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση. Μάλιστα. Πρέπει να ξέρεις, κυρία Σαββίδου, ότι η κυρία Λίτσα Πετίνη που είναι δίπλα σου ήταν από τις πρώτες μου συνεργάτριες πριν από 30 χρόνια. Δημοσιογράφος. Όχι. Έκανε εκπομπές. Έκανε εκπομπές, τηλεπαιχνίδια. Τηλεπαιχνίδια. Είμαστε πολύ πιο προχωρημένοι τότε. Λοιπόν, και θέλω να πάω και στη Λίτσα τώρα για να σχολιάσει τα όσα άκουσε και να πάμε και στα του Συλλόγου Στήριξης του Νοσοκομείου. Να σχολιάσω, Παναγιώτη μου, τι εγώ στα είπα πριν στα πει ο Μανώλης. Ο Μανώλης μίλησε με νούμερα. Ναι. Εμείς καλούμε λοιπόν όλους τους συμπατριώτες μας και μη συμπατριώτες μας που μένουν, κατοικούν, έχουν τις επιχειρήσεις τους στη Σαντορίνη, που για μας είναι Σαντορίνη, να μας βοηθήσουν να πουλήσουμε τη λαχιοφόρο μας μέχρι τις 30 Αυγούστου για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το πτωχοκομείο μας να έρθει από μηδενική μορφή, που λέει ο Μανώλης, και να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Αυτό ζητάμε. Όποιος μπορεί, όποιος θέλει, και εμείς θα τρέξουμε βέβαια πόρτα-πόρτα τώρα. Πού μπορεί να βρίσκει λαχνούς κάποιος, να πούμε? Μπορεί να βρίσκει στο λογιστικό μου γραφείο, στα μέλη του συλλόγου, που όλοι ξέρουν τα τηλέφωνά τους,
στο τοχοκομείο και είπα προηγουμένως αν θέλετε να σας αφήσουμε... Ένα μπλοκ πόσο κοστίζει ολόκληρο, να πούμε... 1.000 ευρώ κοστίζει το κάθε μπλοκ. Κάθε μπλοκ. Ναι, κάτι 10 ευρώ ο λαχνός. Και είναι 100 λαχνοί μέσα. Όχι, ο Μητυλινός μπορεί να απολύσει πολλά μπλοκ. Σε ποιους να τα πουλήσω. Μπορείς. Έχεις τον τρόπο σου. Έχεις τον τρόπο σου. Όταν έχουμε κάνει πάμπολες πολλές φορές τηλεμαραθώνιο. Θα κάνουμε άλλη μία μακριαστή, με τους λαχνούς αυτού. Τηλεμαραθώνιο, θυμάσαι Παναγιώτη μου, τηλεμαραθώνιο πραγματικά που είχαμε μαζέψει για τα παιδιά από το εμπορίο. 70.000, 65.000 ευρώ. Δεν καταφέραμε να μαζέψουμε τόσο για το γυροκομείο. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το παραλάβουμε κάποια στιγμή. Μπορούμε. Αν μείνουν λαχνοί, να κάνουμε εδώ αυτό που κάνουμε στα πόστα. Ναι. Να πούμε ναι. Να τους δώσουμε λίγο πιο φθηνά, αν μείνουν, λέμε. Μακάρι να μην μείνουν. Μακάρι να μείνουν, ναι. Πάντως εχθές... Εάν εσύ, συγγνώμη Λίσσα, εάν εσύ θέλεις και το περνάς ημερεσίως... Ωραία, εμείς θα κάνουμε και ένα σπορ, θα κάνουμε ορίζοντα ένα σπορ. Ωραία, να το παίζουμε στο αυτό θέλουμε. Ωραία. Τώρα θα μας πείτε και για κάποιες δραστηριότητες για να προχωρήσουμε την κουβέντα μας από τον Σύλλογο Στήριξης. Κάτι ετοιμάζεται για πέρα. Ναι, βασικά σαν σύλλογος έχουμε αρκετά χρόνια να πούμε και να σας πούμε τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά έχετε τώρα εκλογές και πρέπει να κάνετε υπολογισμό. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν εκλογές στις 5 Ιουνίου. Επίσης δεχόμαστε για να συσταθεί το ψηφοδέλτιό μας μέχρι τις 30 του μήνα για να μπορούμε να έχουμε το περιθώριο να φτιάξουμε το ψηφοδέλτιο και θα γίνουν στην αίθουσα του Δάπος, στα γραφεία του Δάπος επάνω, κάτω στο συνεδριακό, στα γραφεία του Δάπος από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Θα γίνει η Γενική Συνέλευση και μετά απολογισμός και μετά η ψηφοφορία. Αυτοί που μπορούν να ψηφίσουν είναι αυτοί που είναι ταμιακώς εντάξει. Που μπορεί, αν δεν είναι ταμιακώς εντάξει, εκείνη τη στιγμή που θα είναι και ο ταμίας μας, μάλλον η ταμία μας, η κυρία Βαζέου, εκεί, να πληρώσει και να μπορέσει να ψηφίσει. Ξέρω ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα από το Σύλλογο αυτό το διάστημα, τα παρακολουθούμε. Πάρα πολλά. Τα καταγράφουμε όποτε μπορούμε και εμείς. Το τελευταίο είναι οι επινειδωτές οι οποίοι είχαμε βάλει, αλλά πιστεύω ότι σε κάποια άλλη συνάντησή μας θα τα πούμε. Ναι, ναι. Και τώρα προσπαθούμε, ξέρεις Παναγιώτη μου, ότι σαν Σύλλογος κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και λόγω του COVID 2 χρόνια δυστυχώς το 19 είχαμε πει ότι θα κάνουμε, είχαμε μαζέψει και τις αιτήσεις μαζί με τη Λαμπρινή, γιατί η Λαμπρινή σαν αντιπρόεδρος είναι και υπεύθυνη αυτών των εκπαιδεύσεων. Και προσπαθούμε με τον κύριο Λάτσιο, με το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο που τον είχατε γνωρίσει τότε τον κύριο Λάτσιο, το μήνα που έρχεται να κάνουμε εκπαίδευση σε ενηλίκους, όχι παιδιά. Για παιδιά θα το δούμε λίγο αργότερα. Ναι. Μπορεί βέβαια να σας μιλήσει η Λαμπρινή περισσότερο. Αυτό είναι το μετά το γυροκομείο, ότι όντως μας έδωσαν επιτέλους 3 έως 4 μέρες με την ευκαιρία του Αγίου Πνεύματος να αξιοποιήσουμε αυτό το τριήμερο, να έρθει το κλιμάκιο της Ελληνικής Καρδιολογικής με πρόεδρο στα προγράμματα τον κύριο Γιώργο Λάτσιο, τον καρδιολόγο. Να συνεχίσουμε την πρόληψη και με εξειδικευμένο πρόγραμμα την ΚΑΡΠΑ. Οπότε πρέπει να δουλέψουμε λίγο εντατικά, έστω και αν είναι δύσκολο το καλοκαίρι. Όσοι είχαμε εκπαιδευτεί, γιατί είχαμε ξεκινήσει να εκπαιδεύουμε ομάδα στη Σαντορίνη για να αποκτήσουμε εκπαιδευτές και δικό μας εκπαιδευτικό κέντρο, για τη Σαντορίνη μιλάμε. Και εγώ έχω παρακολουθήσει, έμεινα ένα χρόνο στην Αθήνα, ένα χειμώνα δηλαδή, για να μπορώ να μιλάω για αυτά, να εκπαιδευτώ. Οπότε πρέπει να επικαιροποιήσουμε τις εκπαιδεύσεις που είχαν γίνει και έμειναν παγωμένες λόγω COVID. Υπάρχουν άλλοι νέοι, πολίτες της Σαντορίνης, που έχουν κάνει πολύ πιο προχωρημένες εκπαιδεύσεις. Οπότε αυτό θέλουμε τώρα να το ενεργοποιήσουμε, να εντατικοποιήσουμε λίγο την προσπάθειά μας, γιατί η δεύτερη φάση των απεινιδωτών είναι ακόμη 10. Και να ολοκληρωθεί και ο χάρτης ο διαδραστικός που θα είναι στα κινητά και θα μπορεί ο καθένας να ζητά τον απεινιδωτή σε κάθε... Είμαι εδώ, θέλω απεινιδωτή δηλαδή. Και να είναι διαθέσιμη. Να έχουμε την ομάδα που θα... σε συνεργασία πάντα με το Δήμο και το ΕΚΑ,
να υπάρχει συντήρηση και παρακολούθησή τους. Ωραία. Οπότε εμείς δεσμευόμαστε, κυρία Σαββίδου, εμείς δεσμευόμαστε ότι 20 μέρες πριν από το τέλος της προσπάθειας της κλήρωσης, θα κάνουμε εδώ μια προσπάθεια να πουλήσουμε ό,τι έχει μείνει, 10 μέρες ίσως, για να πουλήσουμε όσο περισσότερο μπορείτε. Και δεσμευόμαστε επίσης ότι θα κάνουμε και ένα τηλεοπτικό σποτ, το οποίο θα παίζει μαζί με τις διαφημίσεις μας, προκειμένου να ενημερώνει τους πολίτες για αυτή την πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει. Είστε ευχαριστημένοι, κύριε Ευχαριστούμε. Και βέβαια, συγγνώμη, Μανώλη, είστε καλεσμένοι να εκπαιδευτείτε, έτσι, από το σταθμό. Πρέπει να διαθέτετε και απεινιδωτή και να είστε εκπαιδευμένοι. Θα έρθει η κυρία Σπονδύλη. Όλοι σας. Ομαδική εκπαίδευση. Θα πάρουμε το OK για τις ημερομηνίες. Θα σας έρθουμε έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνετε άλλη μία δέσμευση και η κυρία Τατιάνα και ο κύριος Μετυλινέος είναι ότι για να δει και να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς έχει γίνει και όλα αυτά, τον ερχόμενο μήνα πρέπει να έρθετε να κάνουμε μία λεπτομερής. Ωραία. Καταγραφή των εργαζομένων. Να τα δει και ο κόσμος, να τα ευχαριστηθεί. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Να τα δουν και όσοι δεν πάνε εκεί, δηλαδή. Και θέλω και μία, και θέλω και μία παράκληση σε όλους τους στερεούς πολίτες να έρθουν να πιούν ένα καφέ με τους παππούδες. Ναι. Τώρα που ήθελα να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό που σας έχει συγκινήσει από τους τροφέιους, ας πούμε. Τι... Είναι η αγάπη που μου δίνουν προς το άτομό μου και κάποτε. Τώρα συγκινούμε. Είχα κάτι γιαγιάδες, οι οποίες είμαστε αρκετό καιρό μαζί και πήγα μια φορά με τη γυναίκα μου εκεί να δει τι κάνουμε και δεν ξέρω εγώ. Έτσι της λέει μία... Αυτό τον παλιάνθρωπο λέει έχεις. Λέω εγώ γιατί, παλιάνθρωπος είμαι. Ναι, ναι, είσαι παλιάνθρωπος. Μετά όταν βγήκα έξω, εντάξει, ξέρω τι κάνει καλά μου. Και της λέει στο αυτή της, έχεις το καλύτερο παιδί του. Λοιπόν, είναι μερικά πράγματα που πραγματικά με έχουν αυτή είναι συγκινήσει. Αυτά είναι και τα ωραία. Τα ωραία. Με δύναμη. Και αυτά που μένουν και έτσι. Ναι, κάθε πρωί θα πιω το καφεδάκι με τους παππούδες. Είναι 4-5 παππούδες, οι οποίοι πραγματικά μπορούν και... Και θα μαθαίνεις και πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Πόσο, ναι. Αρκετά. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε και τον Ρίζο για το σποτάκι που θα φτιάξει. Θα ετοιμάσει, βέβαια, βέβαια. Να σε καλά, Ρίζο. Ναι, 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 λέγε, ναι. Θα το φτιάξει. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη εύχομαι. Εδώ είμαστε για ό,τι χρειαστείτε. Εμείς για να αποδεσμεύσουμε τους καλεσμένους, Τατιάνα, θα πάμε στο θέμα με τις γαλάζιες σημαίες. Αν έχεις την καλοσύνη. Ναι, φυσικά. Είχαμε, όπως είπαμε και πριν, πρωτοβουλίες στις γαλάζιες σημαίες στο νόμο Κυκλάδων, η Περιφερειακή Ενότητα Θήρας. Με 9 γαλάζιες σημαίες για αντίστοιχες παραλίες. Η Περιφερειακή Ενότητα Θήρας βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης των νομών Κυκλάδων, αλλά και αρκετά ψηλά συνολικά στην Ελλάδα. Σημειώνουμε ότι το 2021 η Περιφερειακή Ενότητα Θήρας είχε 6 γαλάζιες σημαίες. Τη δεκάδα συμπληρώνει η Αττική, η Κεφαλονιά, η Λέσβος. Από την άλλη, περιοχές με τις λιγότερες γαλάζιες σημαίες είναι στις περιφερειακές ενότητες.